Κυκλοφορούν κάποιες εικόνες, κάποια βίντεο τις τελευταίες ώρες εκεί από την καρδιά της Μόσχας με πρωταγωνιστή έναν Έλληνα, ο οποίος παίζει το μπουζούκι του. Σωστά, Εύη? Σωστά, και χορεύουνε και Έλληνες, ξένοι, τους έχει μοιήσει όλους. Σωστά. Εκεί. Βασικός στόχος είναι εκεί οι Ρώσοι να γνωρίσουν την ελληνική παράδοση, το λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο. Να πάρουμε μια γεύση λίγα δευτερόλεπτα. Θα συνδεθούμε ζωντανά και θα τα πούμε. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει φράκο, Συριανή γλυκιά. Θα'ρθω να σε ανταμώσω κάτω στην ακρογιαλιά. Θα θέλα να με χορτάσεις όλο χαρτιά και φιλιά. Θα θέλα να με χορτάσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βλέπουμε και τον Δημήτρη Κατσιούρα, ο οποίος είναι μουσικός. Δημήτρη, την καλησπέρα μας. Το τελευταίο που θέλεις είναι να μιλάμε στο πληθυντικό, είμαι σίγουρος. Καλησπέρα. Πες μου το όνομά σου, παρακαλώ, μόνο. Νίκος, μίλησες με την Εύη, δεν θα έκανες τη συνεννόηση, οπότε δικαιολογημένα. Την καλησπέρα μας. Γεια σου, Νίκο. Την καλησπέρα μου επίσης από την παγωμένη τη Μόσχα, εδώ αυτή την όμορφη πόλη που μας έχει πάρει τα μυαλά και κάνουμε αυτά που κάνουμε. Εντάξει, έχουμε όμως και οι Έλληνες λίγο τρέλα μέσα μας για να προχωράμε σε αυτές τις όμορφες κινήσεις. Καλά. Σωστά. Συμφωνώ απόλυτα, αυτό είναι έμφυτο. Η τρέλα του Έλληνα πάει παντού τώρα, σε άλλους γαλαξίες, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, πώς προέκυψε όλο αυτό το εγχείρημα, για πες μας λίγο. Καταρχήν, Νίκο, από την αγάπη μου για τη μουσική ήρθα στη Μόσχα. Παίζω σε μαγαζί Ελληνικό στον Ηλία του Ηλιάδη κάθε βράδυ. Μετέπειτα γνώρισα ανθρώπους πάρα πολύ ωραίους και καλούς από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Νέα παιδιά με όρεξη να δώσουμε χαιρετίσματα, να είναι καλά. Καθώς πίναμε ένα κρασάκι ένα βράδυ, λοιπόν, μου ήρθε αυτή η ιδέα. Φραγκοσυριανή, Μάρκος, Μόσχα, χιόνι, χαμόγελα και με τρέλα. Έγινε αυτό το ωραίο βιντεάκι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να αγάπη σας. Έλα να σου πω, εκεί οι άνθρωποι που χορεύουν είναι Ρώσοι? Είναι Ρώσοι φιλέλληνες, καθαρό είμαι. Α, οπότε ξέρουν το χασάπικο δηλαδή? Ναι, το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού φροντίζει στο να μαθαίνουν σε αυτούς που ενδιαφέρονται τουλάχιστον και γράφονται στον κύκλο αυτών, να μαθαίνουν ελληνικούς χορούς, να κάνουμε αφιερώματα στο ρεμπέτικο τραγούδι, στο λαϊκό και ούτω καθεξής. Δημήτρη... Ωραία πράγματα, Νίκο, τέτοια να γίνονται. Βέβαια, Εύη. Σε βλέπουμε στο βίντεο, χορεύεις εκεί στα χιόνια. Την Εύη τη θυμάσαι πάντως, Δημήτρη, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα ξεκινάει τέτοια κουκλάρα. Γεια σου, Εύη, καλησπέρα. Σε βλέπουμε, Δημήτρη, στο βίντεο στα χιόνια να τραγουδάς και να χορεύουν οι Ρώσοι φιλέλληνες. Τι θερμοκρασίες ήταν, πώς ήταν η εμπειρία γενικά έτσι, του γυρίσματος αυτού του βίντεο? Είχαμε τόσο φωτιά μέσα μας, Εύη, τόσο δηλαδή θέλαμε να γίνει αυτό, που πραγματικά οι θερμοκρασίες ήταν, αν θυμάμαι καλά, εκείνη το μεσημεράκι εκεί 12 η ώρα, ήταν κάπου στους μείον 15, χιόνιζε και λίγο, είχαμε παγώσει όλα τα χέρια και αυτά και λέγαμε, ρε παιδιά, ακόμα μια φορά να το κάνουμε, ακόμα μια φορά, έλα λίγο υπομονή ακόμα. Αλλά είχαμε τόσο φλόγα μέσα μας και μεράκι και αγάπη και πήγαν όλα καλά. Εν τω μεταξύ και πολλοί Ρώσοι εκεί περιμετρικά βρίσκονται και θαυμάζουν αυτές τις μελωδίες, τους ήχους και τη λεβεντιά εκεί των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Νίκο, ναι, και αν γυρνούσε η κάμερα κι άλλο εκείνη την ώρα θα βλέπατε ένα τσούρμο Ρώσων που κάναν τη βόλτα τους σε αυτό το πανέμορφο πάρκο εκείνη τη μέρα, να κοιτάνε απορριμμένα και να λένε τι γίνεται εδώ πέρα τώρα με τα κινητά τους, ξέρεις πώς πάνε αυτά. Ήταν ωραία εμπειρία. Μέσα σου πώς ένιωσες με τον ήχο, τη μελωδία του μπουζουκιού, την ελληνική ψυχή και Ρώσους να χορεύουν ελληνικά? Νίκο, συγκίνηση. Φίλε Νίκο, συγκίνηση μεγάλη. Δεν μπορείς να το περιγράψω αυτό το πράγμα. Ικανοποίηση, συγκίνηση, όλα τα πιο υπέροχα συναισθήματα. Μου αρέσουν αυτά τα πράγματα και τα κυνηγάω. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, στο λέω απλά. Επιστρέφεις Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, πας Λάρισα για κάποιες μέρες.
Ναι, ναι, επιστρέφω να κάνω πρωτοχρονιά στη Λαρισάρα εκεί πέρα, αύριο. Ναι. Και πρώτο Θεός, πάλι θα επιστρέψουμε να φορτίσουμε λίγο τις μπαταρίες εκεί πέρα. Και επιστρέφεις Μόσχα. Γιατί εδώ δεν έχουμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω εδώ και θα πάμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, το γνωρίζω. Με το καλό, μόλις επιστρέψεις πάλι, θα οργανώσουμε κάτι όμορφο σε ζωντανή σύνδεση από το ίδιο σημείο και θα τα αφιερώσει εδώ στην εκπομπή μας. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση να φέρω και τους Ρωσίδες να χορεύουν στην εκπομπή σας εκεί μέσα. Τους Ρώσους. Άλλο που δεν θέλουν. Βέβαια, βέβαια. Εκεί όλους. Ρώσους, βέβαια. Ρωσίδες. Ό,τι θες εσύ. Ναι, λοιπόν. Ναι. Αναφέρω Ρωσίδες με την έννοια ότι τα παιδιά που χορεύανε ήταν, όπως είδατε, περισσότερο γυναίκες. Ήταν γυναίκες. Σωστά. Λοιπόν, ναι, Δημήτρη, ναι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως πολύ όμορφα συναισθήματα προκαλούν αυτές οι εικόνες σε κάθε Έλληνα. Και τα social είναι ένα viral βίντεο, τα social τα οποία, τα σχόλια τα οποία έχουν αναρτηθεί στα social media είναι συγκινητικά από όλη την Ελλάδα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και καλή αντάμωση, να είστε καλά, καλή χρονιά με υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ.